Και σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη Ψυχούλη, παρέα με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου και τον Ηλία Μαμαλάκη, μαγειρεύουν απλές και γιορτινές συνταγές. Ενθουσιασμένος από τη φιλοξενία. Δοκιμάστε τη βελούδινη σούπα καρότου. Τι ωραία που κάνει κάποιος άλλος το μου. Την καπνιστή χοιρινή μπριζόλα με ανανά και σάλτσα κρασιού. Δεν υπάρχει αυτό που έκανες. Και τις κροκέτες με μορταδέλα και φέτα. Για καείτε εσείς να δω. Χαιρετίζω τους φίλους και τις φίλες. Είμαι εδώ φιλοξενούμενος στο Σεφ στον Αέρα. Λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, μαγειρεύουμε γιορταστικά. Καλώς στον Ηλία μας. Ηλία. Ηλία, τι κάνεις? Είμαι καλά. Πάρε θέση ανάμεσά μας. Μετά από 7 χρόνια εκπομπής, έχουμε την τιμή, τη χαρά και τη συγκίνηση να έχουμε επιτέλους μαζί μας τον Ηλία. Τον οποίο κάθε φορά που ξεκινάει η εκπομπή είναι ο πρώτος καλεσμένος στη λίστα, αλλά δεν έχουμε καταφέρει διότι ο Ηλίας είναι άπιαστο πουλί. Ήρθε η ώρα μας. Κάνεις τόσα πολλά πράγματα μαζί, είσαι τόσο υπερκινητικός ανάμεσα στα ταξίδια. Σε πόσα μαγαζιά τώρα πια? Τώρα 4 και προσεχώς, λίγαν προσεχώς 5. Αν είναι δυνατόν. Και τι, το περιοδικό, γιατί πρέπει να ξέρετε, ο Ηλίας είναι και ο διευθυντής μου στο Olive Magazine τα τελευταία 10 χρόνια. Είμαστε έτσι μαζί από το πρώτο τεύχος. Πόσα άλλα πράγματα κάνεις, τι να σου πω? Νομίζω ότι κάνει και πολλά άλλα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν θέλει να τα ξέρει ο κόσμος. Και τα βγάζει μετά από χρόνια. Πάντως, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η καλύτερη ψυχοθεραπεία που έχω είναι η κουζίνα. Θέλω να μας πεις όμως, Ηλία, λίγο σε συντομία, αυτό το καινούργιο σου εγχείρημα, ότι πια είσαι και επιχειρηματίας της κουζίνας. Ναι. Γρήγορο σπιτικό φαγητό, γρήγορο, όχι γρήγορο, γρήγορα το παίρνουμε εμείς. Εσείς έχετε χρόνο. Ελληνικό παραδοσιακό φαγητό, για να το φάτε σπίτι σας κυρίως, δηλαδή δεν έχουμε εστιατόριο με καθίσματα, έρχεται ο κόσμος, το ψωνίζει ή το στέλνουμε στο σπίτι. Πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει πια το σπιτικό φαγητό? Πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει, δεν προλαβαίνει. Είναι... Δεν προλαβαίνει και δεν είναι και εύκολο. Πολλές φορές όταν είναι ένα ζευγάρι δεν μπορεί να παναστήσει ένα καψί παστίτσιο γιατί θα τρώει κανένα δύο εβδομάδες. Πόσες λαχανοτολμάδες αν τη λέξεις? Το 2013 που ξεκινήσαμε στην Κηφισιά, η γυναίκα μου, η Ντορίτα, έφτιαξε 5.000 λαχανοτολμάδες. Δηλαδή 1.000 μερίδες. Και βέβαια, εκτός των άλλων, πέρα από τη χαρά που έχουμε να έχουμε τον Ηλία μαζί μας, είναι ότι μαζί του θα κόψουμε την κορδέλα των εορταστικών εκπομπών. 10 εορταστικές εκπομπές φέτος. Σας έχουμε τα πάντα. Πρωινά, δεκατιανά, σνακ, επίσημα, ανεπίσημα, βραδινά, μεσημεριανά. Θα τα δείτε όλα γλυκά και αλμυρά. Και ξεκινάμε. Ποιος μαγειρεύει πρώτος από τα δύο υπέροχα αγόρια? Θα φτιάξω εγώ μια ωραία καροτόσουπα, γιατί έτσι κι αλλιώς η σούπα στις γιορτές είναι πραγματικά μετράει και είναι ένα πρώτο πιάτο βασικό. Moi je joue à jeu contre jeu. Je veux jouer à jeu contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια ωραία καροτόσουπα, πολύ εύκολη. Θα χοντροκόψω εγώ, λίγα κρεμμύδια και η Ελένη θα μου βάλει στην κατσαρόλα λίγο ελαιόλαδο. Λοιπόν, έβαλες λαδάκι, θα βάλουμε και λίγο βούτυρο, το οποίο θα δώσει άρωμα. Θα ζητήσω από τον Ηλία να μου πιάσει ένα μαχαιράκι από το πρώτο σιρτάρι. Ευχαριστώ πολύ. Και το βάζω μετά το λάδι για να μην καεί το βούτυρό μας. Ωραία. Και φυσικά έχουμε καρότα και πατάτα, η οποία πατάτα τι μας δίνει? Μας δίνει το άμυλο, το οποίο θα έρθει να πήξει, να την πήξει.
Και από μυρωδικό θα έλεγα, ή μάλλον να δώσει μυρωδιά, είναι το κρεμμύδι και φυσικά πράσο. Το πράσο. Το οποίο ξέρω ότι το αγαπάς πολύ το πράσο. Και εγώ, παιδιά, είναι το ρότερο λαχανικό του χειμώνα, νομίζω. Σήμερα πρωτού έρθω έφτιαξα ρεβίθια με πράσα. Α, τέλειο φαγητό. Λοιπόν, και προχωράμε. Θα τα βάλουμε στην αρχή. Θα τα ανακατέψει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε τις πατάτες μου, εδώ. Δύο πατάτες. Με τα πιο φτηνά υλικά της αγοράς, δηλαδή ένα κρεμμύδι, μισό πράσο, μία πατάτα, πέντε καρότα, έχεις χορτάσει πολύ κόσμο, είναι οικονομική, πεντανόστιμη σούπα και βέβαια μπορείτε να την κάνετε και με διάφορα λαχανικά τα οποία σας περισσεύουν από μαγειρέματα. Καλά, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, τα καρότα μας τα χοντροκόβουμε περίπου γύρω στο 1,5 με 2 εκατοστά. Εντάξει, γιατί όλα αυτά θα περαστούν από το... όλα αυτά θα λεστούν. Από το πίμερ. Οπότε δεν μας νοιάζει να είναι ομοιόμορφα κομμένα ή κάτι. Ανακατεύουμε καλά. Θα ρίξουμε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Οι σούπες, η βασική τους γεύση πρέπει να είναι από το βασικό υλικό. Εμένα αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι και αυτά είναι οκ. Okay. Καλό ανακάτεμα. Έχεις ρίξει αλάτι πιπέρι, Ελένη μου? Όχι ακόμα, τα σοτάρω λίγο. Ωραία, θα σου ρίξω εγώ. Αλατάκι το θέλει, μην το φοβηθείτε. Μπόλικο. Ακριβώς. Ωραία, αυτά έχουν σοταριστεί, οπότε τώρα... Θα βάλουμε μέσα το ζωμό μέχρι να τα καλύψει. Μπορείτε να βάλετε και λίγο ζωμό παραπάνω και μετά θα σας πω το μυστικό. Πώς θα δούμε αν η σούπα μας θέλουμε να είναι πιο πηχτή ή πιο αραιή. Αυτό, ανακατεύεις καλά και το αφήνουμε αυτό χαμηλή φωτίτσα, και να έρθει να βράσει. Ούτως ή άλλως πάνω από μισή ώρα δεν θέλει. Λοιπόν, και πάμε να φτιάξουμε τώρα μία κρέμα που θα μπει από πάνω σαν σημαδία και θα βάλουμε μέσα σε ένα μπολ τυρί κρέμα. Ναι, τυρί κρέμα. Ηλία, μετά από τόση τηλεόραση, δεν σου λείπει τώρα η τηλεόραση? Και τόσο επιτυχημένη πορεία στην τηλεόραση, να πούμε. Σωστό. Ό,τι και να πεις, αυτό είναι και λίγο βίτσιο, δηλαδή, ναι, μου λείπει πολύ. Αλήθεια? Ναι. Να άρχισε πιο συχνά, ρε παιδί μου. Έχουμε χώρο εμείς εδώ 5 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο τζίντζερ, θα κόψω... Όχι πολύ, 2-3 φετάκια. Πάντως, εγώ το πιστεύω ότι ο Ηλίας θα κάνει και κάτι άλλο, Αλέξανδρε. Εγώ είμαι 100% σίγουρος. Το από χρόνια. Και ξέρω ότι το έχει μέσα του, το σχεδιάζει και θα έρθει κάποια στιγμή. Από σχέδια, Αλέξανδρε μου, είμαι γεμάτος. Ωραίο δεν είναι αυτό να κάνει σχέδια και όνειρα όμως. Και κάποια στιγμή κάποια. Τα εφαρμόζει. Όσα εξαρτώνται από μένα, ναι, τα κάνω. Όσα δεν εξαρτώνται από μένα, τα παιδεύω. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κόψουμε πάρα πολύ καλά. Κατά αυτόν τον τρόπο, πώς ψιλοκόβουμε το μαϊντανό? Να το βάλουμε και στο μούλτι, ας πούμε. Όχι, δεν θα έλεγα τόσο στο μούλτι. Θέλει καλό μαχαίρι και πολύ καλό ψιλόκομα. Στον τόπος, πάντως. Ναι, το τζίντζερ. Και ξέρετε ότι το τζίντζερ το χειμώνα προστατεύει και από τα κρυολογήματα γιατί είναι αντιμικροβιακό. Λοιπόν, εδώ θα βάλω τον Ηλία να κάνει δουλειά. Θέλω να μου βάλει, να ανακατέψει. Θα σου βάλω εγώ λίγο λάδι. Να βάλουμε και λίγο αλατάκι, αλάτι. Μια-δυο κουταλιές. Θα έρθει να ομογενοποιηθεί. Αλατάκι, πιπεράκι και θα βάλουμε και αλάτι, το τζίντζερ. Αλάτι μη βάζεις πάρα πολύ. Όχι, δεν θέλει πολύ. Εδώ. Και το τζιντζεράκι και πιπέρι. Να είναι λίγο χοντροκομμένο. Ναι, αυτό βάλε μπόλικο. Σας αρέσει, ε. Εδώ. Και να τελειώσω λίγο το κόψιμο με το τζίντζερ και θα βάλουμε περίπου σχεδόν μισό κουταλάκι για αυτή την ποσότητα. Και όπως καταλαβαίνεις... Μισό όταν... κουταλάκι. Ναι. Δηλαδή πάλι ένα ολόκληρο. Εδώ. Και εγώ θα έβαζα. Καλά, αυτό είναι τώρα περιορέξω. Αυτό δηλαδή εδώ που περισσεύει λίγο, ναι, μπορείς άνετα να το βάλεις μέσα και όταν βράσει να πάρει τη γεύση. Και επίσης πες μας πώς έκανες και το προσούτο, το οποίο έχει γίνει σαν πατατάκι. Εγώ λοιπόν, το προσούτο είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχήν θα ζητήσετε το προσούτο να είναι πάρα πολύ λεπτοκομμένο. Φυσικά μπορείτε να βρείτε έτοιμο ελληνικό, έτσι. Πολύ ψιλοκομμένο. Που είναι τέλεια μέσα στη συσκευασία του. Ναι. Θα το βάλετε λοιπόν σε ένα αντικολλητικό ταψί και θα το βάλετε στο φούρνο στους 180 βαθμούς από 8 ως 10 λεπτά αναλόγως το πάγος που είναι κομμένο. Αυτό τι θα κάνει λοιπόν, και θα χάσει. Και γίνεται τσιπιάκι. Ακριβώς. Ναι. Θα χάσει την υγρασία του και θα γίνει
είναι ένα πολύ ωραίο τσιψάκι το οποίο μπορεί να μπει πάνω στη ναι, σούπα. Να μην παραψηθεί και καεί. Όχι, ναι, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Και η σουπίτσα είναι έτοιμη, έχει βράσει, την κλείνω. Πού θα τη χτυπήσει, μέσα στην κατσαρόλα? Θα τη χτυπήσουμε μέσα στην κατσαρόλα. Θα τη φέρω εκεί. Απλώς αυτό που εγώ θέλω να πω, πω ότι αυτό το ράβδος είναι το πιο σημαντικό εργαλείο της κουζίνας. Μαζί με το μούρτι για μένα. Βοηθάει ναι. πάρα πολύ. Σου λύνουν τα χέρια στα πάντα και είναι και φτηνά γκατζετάκια. Έτσι. Δεν είναι. Ναι. Αρκεί να έχουν καλή υποδύναμη, θα έλεγα. Αυτό είναι. Όταν με το καλό θα έρθει καθαρή Δευτέρα, θα έρθω να σας φτιάξω τη μία μούσταρα μοσαλάτας. Ωραία. Που σε κλείσαμε από τώρα. Δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας. Αυτή θα φτιάξω. Λοιπόν, μία σούπα βελουτέ μπορεί να γίνει πολύ πιο πηχτή ή πολύ πιο αραιή. Το θέμα είναι ότι αν το χτυπήσουμε τώρα με την ράβδο, αν γίνει αραιή, να την πήξουμε μετά θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε τραβάμε λιγάκι ζουμάκι. Ακριβώς. Θα τραβήξουμε λοιπόν ζουμιά, να τα έχουμε αυτό που λέμε καβάντζα. Εντάξει, θα την χτυπήσουμε και αν χρειαστεί, τότε θα ξαναπροσθέσουμε όσο θέλουμε ή όσο μας αρέσει στο να είναι πηχτή. Γιατί η όπως το λέμε και συνέχεια εδώ, το μυστικό της βελουτέ είναι το η σωστή υφή. Δηλαδή, να μην είναι σαν πουρές, αλλά να μην είναι και νερό μπλουμ. Ωραία. Εδώ νομίζω ότι είμαι οκ. Okay. Θα το αφήσουμε φέρε. Στην άκρη. Φέρε πράγμα, έλα Ηλία. Ξεκίνα. Βάλε μέσα. Και φυσικά πάντα πηγαίνετε κάτω-κάτω για να μην λερωθείτε. Ηλία μου. Θέλει λίγο. Ναι. Βλέπεις ότι θέλει τώρα το υγρό του. Εγώ βέβαια συνήθως το ζωμό που βάζω ξέρω πόσο φτάνει, είναι. Φτάνει, περίμενε. Μια χαρά θα είναι. Ναι. Ωραία. Βελούδο έγινε, βελούδο. Θα βάλουμε λοιπόν μία, δύο, τρεις κουταλιές, όχι παραπάνω. Είστε έτοιμοι? Περιμένετε, περιμένετε. Δεν είμαστε έτοιμοι, πρέπει να δοκιμάσουμε. Χωρίς δοκιμή η σούπα δεν γίνεται τίποτα, έτσι την Ηλία. Καλά έτοιμοι είστε, κοιτάξτε τι ωραία πιάτα σας έχω. Αχ, χριστουγεννιάτικη. Χριστουγεννιάτικα. Τι ωραία που κάνει κάποιος άλλος το μου. Νομίζω ότι είναι έτοιμη, ε. Ναι, ναι. Παιδιά, μοσχοβολάει, δεν υπάρχει. Είναι τόσο ωρεκτική η μυρωδιά. Καλύτερα από το να έχεις ολόκληρο το γουρούνι ψημένο. Φοβερό. Μπράβο. Δεν λεκιάζεις κιόλας. Έτσι. Κοκκύρι μου. Τα θέλει πώς τα θέλει η Ηλία. Άσε τι τραβάω εδώ. Πρέπει να του κάνεις τα όπως τα θέλει. Μόνος του. Δεν δέχεται και βοήθεια. Έτσι. Είμαστε νοικοκυρέοι, δεν είμαστε. Πρέπει να πούμε ναι. ότι αυτά τελικά που χρησιμοποιήσαμε φτιάχνουν τουλάχιστον 8 μερίδες. Άνετα. Με το τίποτα που λέμε. Φαγητό με το τίποτα και είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, και τώρα εδώ. Δεν χρειάζεται παραπάνω αυτό. Και έλα, βάλε εσύ τσιψάκια. Σε διάφορα σημεία. Και ένα μεγάλο. Και ένα μεγάλο ναι, βάλτο. Τέλεια. Και έχει και ωραίο σχήμα αυτό. Μια λίγο πιπεράκι, πρόσθετο από πάνω. Έλα, εδώ, εδώ, εδώ στο έχω για να δοκιμάσεις. Και χρώμα. Για τη συνταγή σούπα βελουτέ καρότου με τυρί κρέμα, τζίντζερ και προσούτο θα χρειαστείτε 1,5 κιλό καρότα, 300 γραμμάρια πατάτες, ένα πράσο το λευκό μέρος, ένα κρεμμύδι, μισό κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ ψιλοκομμένο, 1,5 λίτρο ζωμό κοτόπουλου, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 150 ml κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, αλάτι και πιπέρι. Για τη γαρνιτούρα, 170 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, μισό κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ ψιλοκομμένο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 λεπτές φέτες προσούτο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, φέρε κουταλάκια να δοκιμάσουμε, Ηλία. Είναι από τις ωραιότερες καροτόσουπες που έχω φάει και ο Κακομύρης δεν βάζει τίποτα μέσα. Για να κάνουν πλέον μια σούπα εσέφ θέλουν 17 ειδών μπαχαρικά. Δεν έχει βάλει τίποτε, αισθάνεσαι το καρότο, μια απίστευτη νοστιμιά και ένταση και είναι καλύτερη από όλες τις κουλοκυθόσουπες. Εγώ πήρα και λίγη κρέμα μαζί.
Και λίγο chips. Απλά μαγικό, από τις ωραίτερες ever soupers που έχουμε κάνει. Για τη βελουτέ σούπα καρότου. Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο και βούτυρο το κρεμμύδι και το πράσο, προσθέτουμε τις πατάτες, τα καρότα και αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε ζωμό κοτόπουλου τόσο ώστε να σκεπάσει τα λαχανικά, το τζίντζερ, ανακατεύουμε και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά για 30 περίπου λεπτά. Βάζουμε σε ένα μπολ το φρέσκο τυρί κρέμα, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, το τζίντζερ και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Όταν η σούπα είναι έτοιμη, αφαιρούμε αρκετό από το ζουμί με μια κουτάλα, έπειτα τη χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ και την αραιώνουμε με λίγο ζουμί μέχρι να γίνει βελουτέ. Στο τέλος προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τη σούπα με ένα κουταλάκι από το μείγμα με το φρέσκο τυρί κρέμα, προσθέτουμε το τραγανό προσούτο και πασπαλίζουμε με πιπέρι. Τα μπαχαρικά δεν ταιριάζουν στα γλυκά. Όλα τα γλυκά της παράδοσης λατρεύουν την κανέλα και το γαρίφαλο. Πάμε όμως τα παιδιά, μήπως έχουν να μας δείξουν κάτι πιο πρωτότυπο. Γαρίφαλο κανέλα, τα πιο συνηθισμένα μπαχαρικά που χρησιμοποιούμε στα παραδοσιακά γλυκά. Πρόβλημα για μένα την νοικοκυρά, που ποτέ δεν ξέρω πόσο θα βάλω. Άλλοτε μου πικρίζει η κανέλα, άλλοτε μου πικρίζει το γαρίφαλο και ενίοτε δεν φτάνουνε σαν αρώματα μέσα στα γλυκά που βάζω. Όταν όμως έχεις ένα μείγμα, διότι υπάρχουν και άλλα γλυκά μπαχαρικά. Εσείς λοιπόν είχατε τη φαϊνή ιδέα να κάνετε ένα έτοιμο μείγμα για γλυκά, έτσι. Τι έχει αυτό μέσα, Στέφανε? Και γλυκάνισο, και σταροδί γλυκάνισο, και τζίντζερ, ναι, και κανέλα. Ναι, όλα. Ναι. Γαρίφαλο. Βέβαια, σε συγκεκριμένη αναλογία, ναι, που πάει πάρα πολύ σε κρέπες, πάει σε πουτίγκες, σε μιλόπιτα, πάει πάρα πολύ. Θες να σου πω κάτι? Ο πιο απλός τρόπος, γιατί εγώ το έχω δοκιμάσει και ακριβώς αυτό που αποφεύγεις είναι ότι τα παιδιά έχουν βάλει τις ισορροπημένες δόσεις. Δεν ξεφεύγει τίποτα παραπάνω, όλα έχουν μια αρμονία. Αυτό τώρα μπορείς να το βάλεις παντού. Είναι υπέροχο να το βάλεις στους λουκουμάδες, στα pancakes. Μπορείς να το βάλεις σε παγωτό, μπορείς να το βάλεις στο γιαούρτι. Στα δημητριακά που τρώμε το πρωί, ρίχνεις λίγο από αυτό και έχεις την εντύπωση ότι έφαγες δύο κομμάτια μπακλαβά. Γιατί είναι το άρωμα, ξέρεις, που ξυπνάει τη μνήμη των γλυκών. Οπότε ξεκλέβεις κιόλας. Και επίσης ταιριάζει και στις λευκές κρέμες. Δηλαδή μπορείς να το βάλεις στην κρέμα, μια κρέμα που κάνουμε απλή, στο ριζόγαλο. Μπορείς να το βάλεις στις πανακότες, στα cheesecakes, δηλαδή όπου υπάρχει κρέμα λευκή, μπορείς να βάλεις αυτό το μείγμα. Αυτό έχει μέσα ζάχαρη. Ζάχαρη καρύδας. Έχει αυτή τη ζάχαρη καρύδας, η οποία είναι μια κατέργαστη ζάχαρη που γίνεται από τα άνθη της καρύδας. Θεωρείτε ότι είναι πιο υγιεινή από την κανονική ζάχαρη, ακόμα και την ακατέργαστη. Έχει χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυ. Αυτό το μείγμα μπορείς να το βάλεις και σε ένα σιρόπι, αλλά μπορείς να το βάλεις και μέσα στο μπακλαβά, στο κανταΐφι, ακόμη και στο γαλακτομπούρεκο. Ας πούμε ότι κάνω τώρα ένα μέτριο ταψί, πόσο θα βάλω, ένα κουταλάκι του γλυκού ή παραπάνω? Περίπου τόσο. Περίπου τόσο. Είναι δυνατό? Τα μπαχαρικά δεν είναι μόνο για το φαγητό. Εξάλλου, όλα τα παραδοσιακά γλυκά έχουν μέσα τους κανέλα και γαρίφαλο. Αυτό που κάνω εγώ είναι κάτι σαν, ας πούμε, τάρτα μπακλαβά. Έχει ακριβώς τα ίδια υλικά και έχει ακριβώς την ίδια γεύση, με τη διαφορά ότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ θα το κάνω ακόμη πιο γρήγορα και ακόμη πιο αρωματικό, προσθέτοντας ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό μείγμα μπαχαρικών, το οποίο έχει μέσα κανέλα, γαρίφαλο, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει σακουλάκια, σακουλάκια, άλλο την κανέλα, άλλο το γαρίφαλο. Εδώ μέσα έχει κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο, λίγο τζίντζερ που ταιριάζει σε όλα τα γλυκά, κυρίως τα σιροπιαστά, και έχει και ένα πολύ πρωτότυπο υλικό. Έχει μοσχοκάριδο και ζάχαρη καρύδας. Είναι μια ζάχαρη που γίνεται χωρίς χημική διαδικασία και η οποία βγαίνει από τον ανθό της καρύδας. Αυτή είναι μια ζάχαρη που κάνουν κυρίως στην Ινδονησία και στις Φιλιππίνες, στην Ασία δηλαδή. Θέλουμε αληθινό βούτυρο, όπως όλα τα παραδοσιακά γλυκά, μόνο αληθινό βούτυρο αγελάδος. Το έχω λιώσει εδώ για να μπορώ να το χειριστώ πιο εύκολα. Και θα βουτυρώσω την ταρτιέρα μου γενναιόδωρα, που λέγανε και οι γιαγιάδες. Και θέλω ένα φύλλο, εννοείται, βυρητού, δηλαδή το πιο λεπτό φύλλο.
για γλυκά μπακλαβαδωτά. Ανοίγω το φύλλο και στρώνω μία βάση για τάρτα, ας πούμε, από φύλλο βυρητού ή φύλλο κρούστας, κατά αυτόν τον τρόπο, πατσαβουριάζοντας τα φύλλα. Σε κάθε φύλλο που βάζω, σε κάθε στρώση μάλλον, βάζουμε μπόλικο βουτυράκι λιωμένο. Στρώνω πρώτα καλά-καλά τις άκρες για να κάνω ένα ωραίο γύσο. Ό,τι περισσέψει μπαίνει μέσα. Και εδώ τώρα βάζω μπόλικο βούτυρο. Θα προσέξετε να μην πιέζετε με το πινέλο σας, να ραντίζετε καλύτερα το φύλλο, διότι έτσι κρατάει μέσα τον αέρα του και γίνεται πολύ πιο αφράτο και τραγανό. Θα ετοιμάσω τώρα τη γέμιση του μπακλαβά ή του τύπου μπακλαβά ή της τάρτας μπακλαβά. Παίρνω χοντροκομμένο στο μούλτι, δηλαδή το πατάω μία φορά για να καταλάβετε, δύο το πολύ, αμύγδαλο. Λευκό αμύγδαλο, γιατί θα καμπουρδιστεί στο φούρνο. Και θα προσθέσω λίγη ζάχαρη, διότι θα σιροπιαστεί αυτό, οπότε δεν θέλω πολύ, δηλαδή μία κουταλιά είναι αρκετή. Και θα βάλω και το ωραίο μου μείγμα που τα έχει όλα και συμφέρει. Εδώ ο μπαχαροποιός έχει κανονίσει την ισορροπία στις δόσεις των μπαχαρικών. Είναι ένα γλυκό μείγμα, το οποίο ταιριάζει και σε ψωμιά και σε μπισκοτάκια και σε κουλουράκια και σε οτιδήποτε, σε κέικ. Ανακατεύω καλά-καλά. Βάζω τώρα τα κανελογαρίφαλα που έχουν όμως και μοσχοκάριδο και τζίντζερ και άλλα πράγματα μέσα, μαζί με τα αμύγδαλα, ομοιόμορφα στον πάτο της τάρτας. Και βάζουμε από πάνω, ραντίζουμε με φρέσκο βουτυράκι που θα βοηθήσει τα αμύγδαλα να καμπορτιστούν καλύτερα. Στους 180 βαθμούς, μισή ώρα περίπου θέλει ή ως ότου δείτε ότι το φύλλο σας έγινε τραγανό. Και όσο ψήνεται ο μπακλαβάς, θα κάνουμε το σιρόπι μας. Βάζουμε το νερό στις δόσεις που σας δίνουμε, βάζουμε τη ζάχαρη, δύο βανιλιές και θα βάλουμε και λεμονάκι. Επειδή δεν θέλουμε έντονο το άρωμα του λεμονιού, απλώς αμυδρό, θα ρίξουμε μερικές σταγόνες και όλη τη λεμονόκουπα όσο έχει. Και αυτό τώρα θα το βάλουμε στη φωτιά, σε δυνατή φωτιά. Από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει, το δένουμε για 10 λεπτά. Και θα συγχρονιστούμε όταν βγει ζεστή η τάρτα με ζεστό το σιρόπι και θα δείτε τι θα γίνει. Και δείτε τώρα το μαγικό σιρόπιασμα. Καίει το σιρόπι, καίει το γλυκό μόλις έχει βγει από το φούρνο και το σιροπιάζουμε κατευθείαν, καυτά και τα δύο. Περιμένουμε 5-10 λεπτά και να απορροφήσει το σιρόπι και να σας κόψω ένα κομματάκι. Και έτοιμος ο μπακλαβάς στιγμής. Μοσχοβολάει αυτός ο συνδυασμός του μείγματος μπαχαρικών, βουτύρου και ξηρού καρπού είναι νομίζω μοναδικό. Και μετά τη σούπα περνάμε σε πιο σοβαρά πράγματα, μπαίνουμε σιγά σιγά στα κυρίως. Έτσι. Με τον Ηλία πάνω από τις φωτιές. Τι θα μας κάνεις, Ηλία? Εγώ σκέφτηκα σήμερα, ναι, μια και είναι γιορτές και πολλές φορές έχουμε ένα έκτακτο κάλεσμα ή οι φίλοι μας, να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ γρήγορο και πολύ νόστιμο συνάμα. Αυτά είναι τα ωραιότερα καλέσματα. Πρόσεξε να δεις. Έχεις, ας πούμε, ένα δέξιμο σε 9,5 ώρα και είναι 8 και το μαθαίνεις εκείνη την ώρα. Πας στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις καπνιστές χοιρινές μπριζόλες. Δώσε μου, Αλέξανδρε. Εδώ. Ωραία. Να βάλουμε το σκαροτήγανο. Ωραία. Κάτσε να το κάψουμε και λίγο. Ναι. Αλλά περίμενε, Ηλία. Πρέπει να ανοίξουμε ένα κρασί. Είναι γιορτές. Ναι. Εγώ. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε αυτή την εκπομπή. Τέλεια. Το οποίο θα το χρησιμοποιήσεις και όλα στη μαγειρική. Βέβαια, αλλά βέβαια. Εγώ το κάνω και λίγο ότι ξεκινάμε. Γιατί αυτά είναι και τα καλύτερα μαγειρέματα. Όταν θα έρθουν οι φίλοι που πήραν στις 8, τους βάζεις και στις 9 στην κουζίνα. Και σε 9.30 τρως. Και σε 9.30 τρως. Καλά, επιστημονικό άνοιγμα.
Και έχουμε βέβαια ένα ελληνικό κρασί, διότι είμαστε μεγάλοι υποστηρικτές του ελληνικού αμπελώνα, που θα ήθελα να πεις δύο κουβέντες, Ηλία, γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα. Την εξέλιξή του και τι θαύματα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Πόσο με τα ποτήρια να σερβίρω. Θα μας τα πεις πολύ καλύτερα από ό,τι θα τα έλεγα εγώ. Νομίζω ότι το ελληνικό κρασί τα τελευταία 20 χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Τόσο πολύ που μαζεύει βραβεία σε διαγωνισμούς. Εξάγει. Και το κυριότερο είναι ότι αναδεικνύει τις ελληνικές ποικιλίες. Εδώ έχουμε ένα υπέροχο κρασί από την Εύβοια, που θα έλεγα εγώ. Ασκουβολιστό. Πέρα το ότι είναι από τα αγαπημένα μου γενικά, ας πούμε, το καλοκαίρι το περνάω με αυτό το κρασί. Τριανταφυλλένιο. Είναι το κρασί των γιορτών. Γιατί έχει αρώματα έντονα, φρουτώδη, αρωματικά, δηλαδή έχει αρώματα από τριαντάφυλλο, αρώματα από μέντα, αρώματα από όριμα φρούτα εξωτικά. Λίγο άσπρα φρούτα. Άσπρα φρούτα, λίτσι. Αχλάδι, λίτσις. Και είναι ένα κρασί το οποίο παντρεύεται ιδανικά με όλα τα φαγητά των γιορτών. Έχεις ένα κρασί και το δικό. Στην υγειά μας. Να έχουμε υπέροχα Χριστούγεννα. Γεια σας. Ωραία, και μέχρι να τα πούμε αυτά, ζέστανε και το σχαροτήγανο. Ήρθε στα ίσα του. Το βάλουμε αυτό από ένα εκεί. Ένα κουμουτσάκι βούτυρο θέλω. Μια κουταλιά δηλαδή, ε. Ναι. Τι αρώματα. Βούτυρο από 100% αγελαδινό γάλα. Νομίζω ότι αυτό ναι. Είναι οκ. Okay, πάρα πολύ. Ίσα-ίσα να λαδώσουμε το σχαροτήγανο. Εδώ, τέλειο. Τι λέει και με το χεράκι. Ναι. Λέει αυτές είναι ψημένες τώρα, έτσι. Αυτές είναι μαγειρεμένες και γι' αυτό δεν θέλουν και πολύ μαγείρεμα. Ένα χρώμα δηλαδή θες. Ένα χρώμα, ναι. Χρώμα και να βγάλουν τα αρώματά τους. Και να μαλακώσει το κρέας. Όταν το περνάμε το αλαντικό από τη φωτιά, γίνεται σαν φρέσκο κρέας και αναδεικνύονται τα αρώματά του και μαλακώνει. Και γενικά έχω να πω ότι αυτού του τύπου τα αλαντικά είναι σωτηρία για τις γιορτές. Πάρα πολύ. Αυτό θα το ψήσουμε ελαφρά και θα το γαρνίρουμε με ξερά φρούτα και με ξηρούς καρπούς. Και θα ψήσουμε στο σχαροτήγανο επίσης δύο φέτες ανανά, γιατί κατεξοχήν ο ανανάς που είναι ξινούτσικος πάει πάρα πολύ με το παχύ χοιρινό. Και είναι η κλασική σπεσιαλιτέ της Χαβάης. Ναι, χαβανέζικο. Χαβάη. Και νομίζω ότι τώρα πρέπει ήρθε η ώρα να ταΐσουμε και το, να ποτίσουμε μάλλον και το χοιρινό με λίγο κρασάκι, ε. Ελάχιστο. Ωραία, ωραία πράγματα. Και μαζί και με το βούτυρο τώρα έρχεται και δένει, αν το αφήσεις αυτό λίγο μετά θα κάνει και μια ωραία σαλτσούλα. Έλα, Ηλία μου. Επίσης, για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στον κόπο των ρεβεγιών και δεν είναι ακόμη εθισμένα στις κουζίνες, δεν έχουν και τεράστια πείρα, τα έτοιμα, οι μπριζόλες, οι καπνιστές, όλα αυτά, το μεγάλο, το μπούτι, το χοιρινό, τα οποία τα αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ έτοιμα και απλά τα περνάς από τη φωτιά, είναι μια ιδανική λύση. Λοιπόν, τώρα θέλω τον ανανά. Ο ανανάς είναι εδώ, βουαλά, φετούλες. Ο ανανάς είναι κατεξοχήν ξινός. Ναι. Και είναι και πολύ κατάλληλος για δίαιτα, εάν είναι φρέσκος. Η δίαιτα του ανανά. Τα τρώσω όλα εκτός από τον ανανά. Και τώρα αυτό έχει αρχίσει και εξατμίζεται και το κρασί και θα... Θα καραμελώσει. Θα καραμελώσει. Γιατί έχει και τη γλυκύτητά του, τα ζάχαρα το κρασί. Βέβαια. Και θα βοηθήσει να καραμελώσει ο ανανάς. Θέλει πολύ λίγη υπομονή, ναι. Διότι βλέπετε καραμελώνει ήδη, έχει πολύ αρχίσει και καραμελώνει. Και οι χρόνοι μας είναι ρεαλιστικοί και θα δείτε πόσο γρήγορα θα γίνει το φαγητό. Ωραία. Λοιπόν, φέρε την πιατέλα. Εδώ. Και κοίτα και τι εντυπωσιακό που γίνεται στην πιατέλα τώρα, ε. Ναι. Θες πιο χαμηλά λίγο. Όχι. Για να σε βοηθήσω, εδώ. Ηλία, από τις γιορτές, ποιο είναι το φαγητό που ονειρεύεσαι κάθε χρονιά? Λες να έρθω Χριστούγεννα για να φάω αυτό, ας πούμε. Σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος, το χαρακτηριστικό φαγητό των Χριστουγέννων είναι λαχανοτολμάδες. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τους προτιμώ. Περίμενε. Τη σαλτσούλα. Λίγη μεν. Γευστικότατη δε. Καραμέλα είναι τώρα αυτό. Έτσι. Και λίγο πάνω στο κρεατάκι. Ωραία. Αυτά είναι. Φύγαμε. Θα κρατήσω το σκαλοτήγανο. Βούτυρο. Αμέσως. Το βάζω εδώ αυτό προς το παρόν. Έχει κάψει. Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα κάνουμε τα ξερά φρούτα και τους ξηρούς καρπούς. Ωραία. Τη μουστάρδα εδώ τη βάζεις. Ναι.
Βουτυράκι. Ρίχνω και λίγο λαδάκι. Ωραία. Τα αμύγδαλα. Ω! Ναι! Μπόλικα, ναι. Τραγανά. Τώρα αυτό που μόνο του είναι στη μια δεν υπάρχει, δεν είναι το αμύγδαλο. Τα φρούτα. Με λίγο αλάτι. Λοιπόν, έχουμε δαμάσκινα χωρίς κουκούτσιλία και βερίκοκα εδώ. Όλα. Δώσε. Γιατί θα είναι και το συνοδευτικό του κρέατος αυτό, έτσι. Θα μου δώσει τώρα τη μουστάρδα που είναι δουλεμένη με μέλι. Ωραία. Θέλω μέλι με μουστάρδα, εφόσον τα έχω και τα δυο μαζί σε ένα. Μουστάρδα με μέλι και παρθένο ελαιόλαδο από την αγαπημένη μας Καλαμάτα. Πόσο θες να σου βάλω, βάλεις όσο θες. Ωραία, τέλειο, αρχίζει και γίνεται. Πίνον. Θέλω στο μούλι να μου χτυπήσεις τις πιπεριές. Θα σας χτυπήσω μαζί με... Α, πιπεριές θα βάλουμε. Μαζί με λίγο ελαιόλαδο. Θα τις κάνεις πάστα. Ναι. Ρίχνω αρκετό κρασί για να πάρουν τα φρούτα και να μου φουσκώσουν λιγάκι. Μπράβο. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, δεν έβαλα καθόλου αλάτι πουθενά. Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί οι μπριζόλες αυτές οι καπνιστές είναι έχουν το αλατάκι τους κανονικά. Ναι. Άλεξ, ξέρεις τι θέλω. Ό,τι θες, θα το κάνω εγώ. Ένα φλιτζάνι του κτσαγιού. Ναι. Θέλω να μου πακτώσεις ριζάκι, μπασμάτι, βραστό, σκέτο έτσι όπως είναι. Αλλά παλαιά. Αλλά παλαιά και να μου βάλεις επάνω στην κορφή δύο φλιτζάνια. Ας μην σταθούν και πολύ τέλεια, δεν μας καλά. Λοιπόν, δεν είχα δει ότι ο Ηλίας είχε κάνει και ρύζι για όλο αυτό. Και σκεφτόμουν αυτό το χαβανέζικο κοτόπουλο με τον ανανά που είναι πάντα σε ρύζι επάνω, Του πάει το ναι, ριζάκι. Ναι, του πάει, ναι, ναι. Κοίτα τι έκανα, Ηλία, πώς θα πάω καλά. Είναι κόλπο ντε φάβα. Τι ριζάκι έβαλες εδώ, Ηλία. Μπασμάτι. Μπασματάκι. Μου έχει μάθει τη συνταγή ένας Ταϊλανδός κάποτε στην Ταϊλάνδη και το κάνω αρκετά σωστά. Να μας την πεις. Ξεπλένεις το μπασμάτι δύο φορές. Ωραία. Το βάζεις σε κρύο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά, μετά το βάζεις στην κατσαρόλα, το ισιώνεις και ρίχνεις τόσο νεράκι ούτως ώστε να είναι ένας πόντος πάνω από το ρύζι. Ένα δαχτυλάκι, ας πούμε. Το βράζεις και μόλις πάρει βράζεις το σβήνεις. Το σκεπάζεις και το σβήνεις. Ναι. Είμαι έτοιμος. Κοίτα τι ωραία που έχει καραμελώσει αυτό τώρα. Αυτά τα καραμελωμένα πάντα γενικώς να ξέρεις είναι τα αγαπημένα του Ηλία, το ξέρω. Σ' αρέσουν αυτά. Είναι και γιορτινά. Εντελώς. Και γεμίζουμε την πιατέλα μας. Γενικώς, ρε παιδί μου, ο Ηλίας, και αυτό είναι που μου το λέει συνέχεια όλος ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, ότι ανοίγει την όρεξη. Γιατί ο ίδιος του αρέσει το φαγητό τόσο πολύ, που δηλαδή τον βλέπεις και πεινάς, κατάλαβες. Δηλαδή, ότι ο Ηλίας μπορεί να σου πουλήσει ξύλα να φας, θα τα φας. Διότι είναι φοβερό το πώς περιγράφει το φαγητό και πώς το βλέπει στα μάτια του ότι του αρέσει. Δεν θα αφήσω τίποτε, παιδιά, μέσα. Καλά, Ηλία, δεν υπάρχει αυτό που έκανες. Μπράβο, βρε, Ηλία. Δεν το πιστεύω ότι έχει κάνει. Ανάκη, σως πιπεριάς μπαίνει από πάνω. Αυτό δεν το είχα φανταστεί. Κοίτα τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αυτό είναι ένα πιάτο αισθητικά απολύτως 60's. Τσελεμεντές. Ναι, αλλά... Τα οποία είναι πίσω στη μόδα τώρα. Εννοείται ότι μπράβο, Χρύσα Παραδείς, τσελεμεντές, λάτρευαν ανανά, χοιρινές μπριζόλες. Λοιπόν, κατά την προσφυλή μου συνήθεια, σας παρουσιάζω ένα εύκολο, γρήγορο πιατάκι που γιορτάστικο. Θα τα χάσουν οι καλεσμένοι σας. Για τη συνταγή, καπνιστή χοιρινή μπριζόλα με ανανά και σάλτσα κρασιού με αποξηραμένα φρούτα θα χρειαστείτε 4 με 5 χοιρινές καπνιστές μπριζόλες με ή χωρίς κόκαλο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 με 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα με μέλι, 150 γραμμάρια βερίκοκα αποξηραμένα χωρίς κουκούτσι, 150 γραμμάρια δαμάσκινα αποξηραμένα χωρίς κουκούτσι, 200 γραμμάρια αμύγδαλα λευκά ξεφλουδισμένα, 2 με 3 φέτες ανανά από κονσέρβα, 2 φλιτζάνια λευκό κρασί, 2 με 3 ψημένες πιπεριές φλωρίνης, ρύζι μπασμάτι για το σερβίρισμα, αλάτι και πιπέρι. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true.
Λαμβάνομαι καπνιστή. Ωραία. Συμπληρώνουμε ένα παιδί μου. Έτσι όπως το περνάς λίγο το τηγάνι, γίνεται σαν φρέσκο κρέας. Και καλύτερο. Και όπως έλεγε ένας φίλος μου, μπουκιάκι συγχώριο. Φοβερό. Τι να πω, είναι εντωμεταξύ εκατομμύρια. Θέλω να δοκιμάσω και λίγο την πιπεριά μαζί, πώς είναι. Διαφορετικές γεύσεις, Ηλία, στην υγειά σου. Είναι. Μπράβο, τα γλυκά φρούτα της γιορτής. Είναι το αμύγδαλο που έχει ρουφήξει το βούτυρο και είναι φοβερό. Όλο αυτό που έχει γίνει πιο νόστιμο με την κρασά της σάλτσα. Είναι ο ανανάς, ξινός. Είναι. Και το άρωμα της πιπεριάς φλωρίνης που το δοκίμασα μαζί με το κρασί είναι δοκιμάστε το. Είναι εξαιρετικό. Ναι, είναι γιορτινό. Αυτό είναι. Είναι γιορτή. Γεια μας. Άντε, γεια μας. Για την καπνιστή χοιρινή πριζόλα με ανανά και αποξηραμένα φρούτα. Σε ένα σχαροτήγανο με λίγο βούτυρο, σοτάρουμε τις χοιρινές μπριζόλες και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα, τις σβήνουμε με το μισό κρασί και τις βγάζουμε σε πιατέλα. Στο ίδιο τηγάνι, ζεσταίνουμε τις φέτες ανανά και τις βάζουμε στην πιατέλα με τις καπνιστές μπριζόλες. Σοτάρουμε στο σχαροτήγανο με βούτυρο και ελαιόλαδο τα αμύγδαλα, τα αποξηραμένα δαμάσκηνα και τα αποξηραμένα βερίκοκα μέχρι να φουσκώσουν. Ρίχνουμε τη μουστάρδα λιμόνι, σβήνουμε με το υπόλοιπο κρασί και ανακατεύουμε. Πορτοποιούμε στο μούλτι τις πιπεριές φλωρίνης. Προσθέτουμε στην πιατέλα με τις καπνιστές μπριζόλες και τον ανανά, τον μπασμάτι και τα καραμελωμένα ξερά φρούτα. Περιχύνουμε με τη σάλτσα πιπεριά στο ρύζι και σερβίρουμε. Όπως είπαμε, πρώτο εορταστικό επεισόδιο και νομίζω ότι το σημερινό είναι, πρέπει να λέγεται εύκολες γιορτές, έτσι, εύκολα εντελώς. Καλέσματα. Μας έκανε ο Ηλίας μια συγκλονιστική υπερπαραγωγή με το τίποτα, μας έκανε ο Αλέξανδρος μια εξίσου συγκλονιστική σούπα με το τίποτα και τώρα εγώ θα κάνω ένα μικρό μεζεδάκι, αυτά που, όπως λέει και ο Ηλίας, περνάνε φίλοι, βγάζεις ένα κρασί με ένα μεζεδάκι το που καλωσόρισμα. Γίνεται... Το καλωσόρισμα. Ή σε ένα επίσημο τραπέζι, μέχρι να μαζευτούν όλοι όταν έχουμε πολύ κόσμο, που έρχεται ο πρώτος και λιμοκτονεί μέχρι να φτάσει ο τελευταίος, με το τίποτα, γιατί αυτό το ζύμι την έχεις έτοιμη στο ψυγείο από πριν, τηγανίζεις 2-3 κεφτεδάκια, όπως θα σας δείξω εγώ τώρα, τα οποία είναι πανεύκολα και παντανόστιμα. Φέτα. Άλεξ, μπορείς να μου τη βάλεις εσύ στο μούλτι. Βέβαια, εδώ. Μαζί με τη μορταδέλα. Έχω βάλει ήδη ηλιέλαιο ή οποιοδήποτε φυτικό λάδι, γιατί κάνει πολύ πιο τραγανά τα κεφτεδάκια, να ζεσταίνεται. Και θέλεις όλοι. Αναλόγως πόση φέτα θα βάλεις. Εγώ κοίτα, έβαλα αυτή τη φέτα η οποία εμένα μου κάνει γύρω στα 250 με 300 γραμμάρια. Τώρα βάλε και τρεις φετούλες μορταδέλα να την αισθανθούμε. Ελληνική μορταδέλα. Με ιταλική συνταγή. Λοιπόν, και ανακατεύω, δεν βάζεις κάποιο υγρό μέσα, λίγο λαδάκι, κάτι όχι. Τίποτε να σπάσουνε θέλω. Εντάξει. Τέλεια. Βγάλω το Ηλία μου. Το βάζουμε στο μπολ. Αν θέλετε να βάλετε κάποιο μυρωδικό, εγώ θα το βάλω σε μια πανεύκολη σος που θα κάνω. Α, ωραία. Μπορείς να μου ψιλοκόψεις λίγο βιώσμο. Και βέβαια θα σου ψιλοκόψω. Να έχουμε έτοιμο. Και θα βάλουμε τώρα το αλεύρι. Αν μπορείς, Βρελία μου, να μου το δώσεις. Βέβαια, βέβαια. Βάλ' το όλο. Λίγο μοσχοκάριδο. Τέλεια. Ναι, μια χαρά. Και ένα αυγουλάκι. Έγινε. Αυτό ήτανε. Δυόσμο. Το δυόσμο θα τον βάλω στη σως. Θα κάνω μια πανεύκολη σως, μου φανταστείς τώρα, που ανακατεύεις ένα μπολ, φρέσκο τυρί κρέμα ή γιαούρτι, ό,τι θέλετε, δυόσμο και λίγο πελτέ ντομάτας. Α, ωραίο. Λοιπόν, εδώ τώρα θα βάλω χέρι. Άσε, Ηλία, θα βάλω χέρι, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Χωρίς χέρι αυτά δεν γίνονται. Το κεφτεδάκι. Για να πάει καλά το αυγό παντού. Και έχεις βάλει μέσα ηλιέλαιο να ζεσταίνεται. Ναι. Ωραία.
Και τα κάνεις στρογγυλά σαν κεφτέ. Ναι, μικρά κεφτεδάκια. Για να δούμε, κάτσε, ρίχνεις λίγο στην αρχή για δοκιμή. Νομίζω ότι θέλει ακόμα. Θέλει ένα λεπτούλι. Θέλει, γιατί έχει φουσκαλίτσες στο πάτωμα. Ναι. Πλάθο-πλάθο κεφτεδάκια. Με τα δυο μου τα χεράκια. Τα δυο μου τα χεράκια, παιδιά. Είδατε, σε φυσικό χρόνο δεν ξέρω πόσο, 3 λεπτά. Εδώ. Και εσύ, Άλεξ, για να μην λερωθείς κι εσύ. Α, τώρα λερώθηκα, δεν πειράζει. Μπορείς να κάνεις λίγο τη σως. Φρέσκο τυρί, κρέμα σε μπουκάλι. Ναι. Νομίζω ότι είναι εντάξει τώρα. Στο τηγάνι θέλουν βαθύ τηγάνι, δηλαδή γίνονται καλύτερα μέσα σε ένα κατσαρολάκι, να είναι μπλουμ. Αλλά μην βάλετε πολλά μαζί. Έτσι. Γιατί ρίχνουν τη θερμοκρασία. Εξάλλου αυτά τώρα δεν θέλουν και πολύ τηγάνι. Λοιπόν, θα βάλω λίγο δυόσμο και όπως είπες και λίγο πελτέ. Ναι, λίγο πελτέ. Λίγο ελαιόλαδο θα σου δώσω τώρα, περίμενε. Λίγο λαδάκι. Και θέλουμε και λίγο αλατάκι. Α, λίγο υπέροχα. Ναι, είναι φοβερά. Χρυσαφιά. Ένα καλό στράγγισμα σε χαρτί κουζίνας. Ναι, ναι, ναι. Λίγο αλάτι, ωραία. Και λίγο πιπεράκι. Φτάνει, φτάνει. Κοίτα. Λίγο ακόμα, Ελίγο. Λίγο, ναι, 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 ναι. Απλώς τέλειο, έκανα ναι, ναι, επίδειξη ναι. ικανοτήτων. Βλέπετε πόσο γρήγορα γίνονται. Οι τέλειοι κεφτέδες. Ωραία. Για να δω εδώ. Κοίτα, εκεί. Πολύ ωραίοι. Να πούμε βέβαια ότι πάντα στις δεύτερες τηγανιές θα πρέπει να χαμηλώνετε λίγο το μάτι, γιατί μετά ζεσταίνετε πάρα πολύ το λάδι για να μην σας καούνε, για να παίρνουν αυτό το ωραίο χρυσαφί χρώμα. Για τη συνταγή κροκέτες με μορταδέλα, φέτα και dip με τυρί κρέμα θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια φέτα, 100 γραμμάρια μορταδέλα, 2 αυγά, 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο τριμμένο και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για το dip, 175 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο ψιλοκομμένο, αλάτι και πιπέρι. Τέλεια, Ηλία, τα έκανες, φοβερά. Το δημιούργημά σου έτοιμο. Σε ένα φλιτζανάκι, λοιπόν, το εσπρέσο, θα το γεμίσετε και εκεί πέρα μπορείτε να ντυπάρετε. Ηλία. Θα ντυπάρουμε. Θα ντυπάρετε. Τσακ. Υπέροχο, για δοκιμάστε τέλεια. Το κιόλας. Καίει. Okay. Πριν το εκθέσουμε στο κοινό. Τσακ. Για καείτε εσείς να δω. Καίει. Oh. Okay. Ντυπάρω και δίνω στο φίλο μου. Με προσοχή όμως, γιατί καίει. Θέλει καλό φύσιμο. Έχει ενδιαφέρον πάντως, πολύ έτσι. Ένας πιο ενδιαφέρον τρόπος είναι να κάνεις σαγανάκι φέτα. Έλα, βάλτε στο μαγαζί και πέσει και φταίτε τη Ελένη. Ναι. Εγώ φαντάζομαι. Ναι. Για καντίνα στον δρόμο. Ναι. Που να πουλάει μόνο τέτοια. Σε χαρτάκι. Να. Όχι. Να είναι το ψωμάκι ξεροψημένο, να το ανοίγει, να ρίχνει μέσα τα μπουρεκάκια και να βάζει και αυτή τη σάλτσα. Χαμός. Για πάμε. Να δούμε, ταιριάζει με το κρασί, για δοκιμάστε. Με το τυρί, τον κυβερστραμίνερ. Μια χαρά ταιριάζει, μετά θες κι άλλο κεφτέ. Σας λέω ναι. Ναι, μετά θες κι άλλο κεφτέ. Έτσι ναι. είναι. Τέλειο μαζεδάκι. Για τις κροκέτες με μορταδέλα. Τρίβουμε στο μούλτι τη φέτα με τη μορταδέλα και βάζουμε το μείγμα σε μπολ. Προσθέτουμε το αλεύρι, το τριμμένο μοσχοκάριδο, το αυγό και ανακατεύουμε. Πλάθουμε τις κροκέτες, τις τηγανίζουμε σε καυτό ηλιέλαιο και τις βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Για το dip, βάζουμε σε ένα μπολ το φρέσκο τυρί κρέμα σε μπουκάλι, τον δυόσμο, τον πελτέ ντομάτας, το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Σερβίρουμε τις κροκέτες με μορταδέλα και συνοδεύουμε με το dip με τυρί κρέμα. Ενθουσιασμένος από τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στον αέρα. Που περάσαμε μαζί σου, γιατί είναι και δυσκολοθόρετος. Έστω μία ώρα για μας ήταν δώρο, Ηλία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και μην ανησυχείτε, σύντομα πάλι μαζί. Γιατί ο Ηλίας έχει αυτό το χάρισμα, ρε παιδί μου, σου δίνει η διάθεση γιορτινή να σε κάνει να χαίρεσαι τη ζωή. Όποτε τον βλέπεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι θα είναι μεγάλη μας χαρά να ξανάρθεις στον αέρα, όπως και θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά
να σε δούμε ξανά στην τηλεόραση. Okay. Σίγουρα. Ναι. Σε κάτι δικό σου. Εγώ κλείνω ραντεβού. Ναι. Είπα στην Ελένη ιδιαίτερος προηγουμένως να κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη στις αλυφές. Θα το κάνουμε, μαζί με την ταραμασαλάτα. Ωραία. Να κάνουμε χίλια νησιά. Να κάνουμε τζατζίκι. Να κάνουμε πέρσικο τζατζίκι με καρότο. Νομίζω τώρα που θα έρθουν πριν τη 40η όλα αυτά μπορούμε να το οργανώσουμε κάπως. Κάτσε, ακόμη έχουμε ένα Χριστούγεννο να βγάλουμε. Έτσι. Ναι, σωστά. Πάμε μπροστά. Μας αρέσει να ταξιδεύουμε. Στην υγειά σας. Γεια σας. Καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Αύριο στο ΣΕΦ στον αέρα, η Ελένη φιλοξενεί τη Θεμίδα Καρδιόλακα και το Μάνο Βινιχάκη. Είναι για εταιρείες. Δείτε τη συνταγή για το γεμιστό φιλέ το μπούτι κοτόπουλου. Πάρα πολύ ωραία. Τη βίγκαν βασιλόπιτα κολοκύθας. Κρέμα το ολόκληρο, πάνω από το ζυμάρι. Τώρα. Και το γιορτινό καταφιώτικο αρνάκι. Φάει την πάστα σου, να φάω το φαγητό το κανονικό. Γιορτινό τραπέζι. Θέλετε μόνο το καλύτερο. Το Lurpak έρχεται με μοναδικές, χριστουγεννιάτικες, μειωμένες τιμές. Γιατί τα Χριστούγεννα αξίζουν Lurpak.